Μέσα στο φόβο και την αγωνία, το θάνατο και τις πυρκαγιές, η Σμύρνη και η Μικρά Ασία που καιγόταν, για κάποιους μπορεί να σήμαινε την αλλαγή του χάρτη της Ελλάδας, για άλλους όμως την εκκίνηση μια ζωή στην προσφυγιά. Άλλοι με μωρά στα χέρια και τις αγκαλιές. Άλλοι κρατώντας τρόφιμα και κουβέρτες. Άλλοι με μερικά υπάρχοντα. Όλοι τους κάτι κρατούσαν μαζί τους για να θυμούνται την πατρίδα που άφηναν. Την πατρίδα όμως που δεν λησμόνησαν ποτέ. Είναι καλό να θυμόμαστε. Κάποιοι άνθρωποι δικοί μας έζησαν εκεί. Έζησαν καλά, δημιούργησαν και κατάφεραν όταν ήρθαν εδώ πέρα να δημιουργήσουν ξανά. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για τους. Σχεδόν απορριμμένος, ο Μιχάλης Κόκκινος από τη Νέα Αλικαρνασσό, μέσα στο εικονοστάσι της μητέρας του, εκεί που φύλαγε ό,τι πολυτιμότερο είχε, είδε ένα σακουλάκι με χώμα. Το χώμα ήταν μαζεμένο από τον παππού του που είχε γεννηθεί στην παλιά Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας, ο διωγμός όμως τον βρήκε στρατιώτη στην Προύσα, από τον τόπο που άπλωσε τα χέρια του και μάζεψε χώμα να το έχει σαν φυλαχτό στη νέα πατρίδα του. Φαντάζομαι ότι το πήρε μαζί του φεύγοντας πια στην υποχώρηση και το κρατούσε μαζί, γιατί καταλάβαιναν πια ότι δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσουν πίσω, και δεν είχε γράψει εκείνος κάτι, όμως κάποια από τα παιδιά του, γιατί δεν είναι ο γραφικός χαρακτήρας της μητέρας μου αυτός, μάλλον του θείου μου του Λευτέρη, έγραψε τι είναι αυτό, για να ξέρουμε στη συνέχεια όταν θα το βρούμε τι και από πού προήρθε. Συγκίνηση δεν μπορώ να περιγράψω πώς ένιωσα εκείνη τη στιγμή, και φαντάζομαι ότι θα βρούμε αρκετά ακόμα πράγματα. Το έβριμα πριν από λίγες ημέρες, λίγο μετά το θάνατο της μητέρας του, για το Μιχάλη Κόκκινο ήταν ο παράγοντας που τον έκανε να πλημμυρίσει με αισθήματα συγκίνησης και περηφάνειας, όπως είπε για την καταγωγή του. Περηφάνεια για τους χιλιάδες των προσφύγων που κατάφεραν να ξαναδημιουργήσουν τις ζωές τους και να αναστήσουν μέσα από τις τάχτες τους τις φαμίλιες τους. Εμείς το ξέρουμε εδώ στην Αλικαρνασσό ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοιμήλια τα οποία δεν έχουν ακόμα αναδειχθεί, και έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές το ίδιο θέμα με το χώμα, αυτό που είδε τώρα ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Κόκκινος, με εικόνες πολλές, με φυλαχτά πολλά, με φορεσιές πολλές από τον τόπο μας, τα οποία αυτοί οι άνθρωποι τα πήραν μαζί τους, γιατί νομίζω εγώ ότι ήξεραν ότι δεν θα ξαναγυρίζανε πίσω. Το νέο έβριμα, σαν κομμάτι μιας άλλης ζωής των προσφύγων της Μικράς Ασίας, σε Προύσα, Αλικαρνασσό, Έφεσο, σε μια από τις πολλές οικίες της Αλικαρνασσού που μέχρι σήμερα το προσφυγικό στοιχείο μένει ζωντανό, είναι αυτό που κινητοποιεί και επιβάλλει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο μουσείο, είπε στην Κρήτη TV ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αλικαρνασσού, που ανέφερε ότι φέτος, που συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, ο σεβασμός στην ιστορία, την αξιοπρέπεια και τον πόνο αυτών των ανθρώπων είναι μονόδρομος να τιμηθεί όπως τους αξίζει.